Χριστόφορε, είτε και με την ομάδα, χάσαμε τις λεπτομέρειες. Όποιοι ήταν στο γήπεδο το είδαν. Είμαστε αγχωρημένοι για το αποτέλεσμα. Ευχαριστημένος είμαι πολύ με την απόδοση της ομάδας. Θεωρώ πως είναι μεγάλη αδικία, αλλά στο ποδόσφαιρο αυτό είναι. Δεν υπάρχει. Όποιος βάζει τον γκολ, νικάει. Κάναμε δύο λάθη, δεν μας κάνανε φάση. Εγώ δεν είδα να μας κάνουν φάση δημιουργίας. Κάναμε δύο λάθη στην άμυνα, ένα κεντρικό αμυντικό και ένα στα χαπ. Τους δώσαμε την μπάλα μονάχα τους. Είναι θέμα απειρίας. Τι να κάνουμε. Το μαθαίνουμε στα μικρά παιδιά. Αν το μαθαίνουμε και στους μεγάλους, ότι δεν είναι ντροπή να διώξουν την μπάλα. Ότι σε πιέζει ο άλλος. Στο δεύτερο μήχρονο η ομάδα ήταν, είχε την υπεροχή, είχε τουλάχιστον 6-7 ευκαιρίες να πετύχει. Να και στο πρώτο είχαμε. Στο πρώτο ναι. Είχαμε πολλές ευκαιρίες, χωρίς να κάνουν ευκαιρία. Είναι θέμα απειρίας. Η ομάδα των Αετών, από ό,τι ξέρω, έχουν ορισμένους παίκτες που δεν μπορεί να ασχολήσει με την αντίπαλη ομάδα, αλλιώς δεν μπορεί να φτιάξει κάτι. Είχε έμπειρους παίκτες, είχε παλιούς παίκτες του Ελληνικού, έχουν ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Και αν είδα στο τέλος, προσπαθούν να κρατήσουν το αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να πάρει βαθμούς. Πιστεύω ότι σε άλλο παιχνίδι δεν θα είμαστε τόσο άτυχοι ή θα είμαστε πιο λογικοί. Και θα πάρουμε παιχνίδια που ίσως να μην είμαστε και τόσο καλοί. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα παιδιά από όλη την προσπάθεια που γίνεται. Θέλω να τονίσω ότι στους δύο μήνες που κάνουμε προπόνηση, όλα τα παιδιά ακολουθούν κανονικά, δεν χάνουμε προπονήσεις, είναι πάρα πολύ δουλεμένοι. Απλώς το μόνο που σήμερα κάναμε την προσευχή είναι να μπήκαμε πρώτη φορά στα αποδυτήρια. Στους δύο μήνες μπήκαμε πρώτη φορά στα αποδυτήρια, στο γήπεδο της Χίου. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Και με το γήπεδο, με το μισό γήπεδο που έχουμε, είναι προβλήματα τα οποία δεν τα έχουν οι ομάδες, οι αντίπαλοι, ούτε προπαντός η ομάδα που παίζαμε σήμερα. Έχουν δικό τους γήπεδο με τον κόσμο τους, που θα μπει ο κόσμος μέσα, όπως είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν γεμάτο το γήπεδο, απ' έξω στα χωράφια. Εμάς δεν μας λείπει και ο κόσμος. Ο κόσμος λείπει στην ομάδα. Μας λείπει και ο κόσμος και η υποστήριξη του κόσμου, γιατί δεν έχουμε πάρει την υποστήριξη που πρέπει. Κάνουμε ένα εγχείρημα μεγάλο, μια τρέλα, εγώ το λέω, και αξίζουν συγχαρητήρια στη διοίκηση, στους παίχτες που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις χωρίς την ανάλογη εμπειρία και όχι μόνο εμπειρία και χωρίς τίποτα οικονομικό έφελος. Έτσι. Θα κάνουν όλα για την ομάδα και για τους εαυτούς. Ευχαριστούμε, Χριστόφωνε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Κοντά μας ο Μιχάλης ο Παγούδης. Ήταν σε λεπτομέρειες σήμερα για την ομάδα της Μικράς Αττικής. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι που προσεγγίσαμε πολύ δυναμικά από την αρχή. Το είδε και ο κόσμος. Βγάλαμε τον εγωισμό μας στο γήπεδο. Μετά από ένα παιχνίδι στην ΚΟ που δεν απειλήσαμε, δεν δείξαμε αυτό που μπορούμε να βγάλουμε στο γήπεδο. Σήμερα μπήκαμε αποφασισμένοι. Δεχτήκαμε δύο γκολ σε δύο χρόνους που η ομάδα προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Βέβαια αυτό έχει το κόστος του, έχει το ρίσκο του. Από εκεί και πέρα νομίζω συνεχίσαμε. Δεν δείξαμε κάτι, δεν δείξαμε να πέφτουμε στη συνέχεια. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Θα προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε το 100% στο γήπεδο. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε παρά τις δυσκολίες της περίοδου αυτής. Συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω με τη ΣΑΜΟ τώρα, βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από εκεί και ό,τι διεκδικήσουμε. Είδαμε μια υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά. Χαθήκανε πολλές ευκαιρίες. Τι έφταξε και δεν πήγε η μπάλα στο πλεκτό? Εντάξει, νομίζω σε αυτά τα σημεία είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Όταν φτάνει σε θέση βολής, δεν θέλω να πω κάτι για την τύχη, είναι καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Είχαμε έλλειψη συγκέντρωσης και δυστυχώς το πληρώσαμε. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Κοντά μας ο Ραφαήλ Γιούκαρης. Νίκη για την ομάδα σας, 2-1 σήμερα. Πώς είδε το μάτς? Ναι, εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε για την νίκη. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο του προπονητή, ότι δουλέψαμε σε όλη την εβδομάδα. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ξέραμε ότι η ομάδα της Χίου στην πρεμιέρα έχασε εκτός έδρας και εδώ θα έδινε τα πάντα για να πάρει ένα θερικό αποτέλεσμα. Μείναμε πίσω στο σκορ, όμως βγάλαμε αντίδραση και πήραμε νομίζω ότι αυτό που αξίζαμε. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, ευχαριστούμε και το λιγοστό κόσμο που ήρθε από το νησί και κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Ο Αετός μπορεί να φτάσει φέτος, όπως βλέπεις τον όμιλο, αυτά δεν είναι νωρίς ακόμα. Κοιτάξτε, πολλοί λένε ο όμιλος είναι βατός, ο όμιλος είναι εύκολος, τίποτα δεν είναι εύκολο. Κάθε παιχνίδι πρέπει να το κοιτάμε ξεχωριστά. Ο στόχος της ομάδας είναι η παραμονή, ούτε η γρήγορη παραμονή, ούτε η πεντάδα, ξέρω εγώ, εξάδα.
στόχος είναι η παραμονή. Και μόνο εμείς μπορούμε να θέσουμε το στόχο αργότερα για κάτι παραπάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Είναι μόλις τελείωσε. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του ΑΕΤΟΥ, τον κύριο Θανάση Τσίγκα. Νικήσατε 2-1 σήμερα. Δίκαιο το αποτέλεσμα? Αρκετά δίκαιο πιστεύω για μας. Δυνατό βέβαια το παιχνίδι. Καλή δυνατή η ομάδα εδώ η Μικρασιατική. Είχαμε εμείς περισσότερες ευκαιρίες όμως και πήραμε το αποτέλεσμα. Βέβαια πρέπει να παραδεχτώ ότι ευνηδιαστήκαμε. Ίσως επειδή είναι μικρό το γήπεδο και δεν είμαστε συνηθισμένοι, ευνηδιαστήκαμε στην αρχή. Ευτυχώς πήραμε γρήγορα την ισοφάριση και από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να ελέγξουμε εμείς το παιχνίδι. Πιστεύω ότι είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, ήμασταν λίγο πιο τεχνικοί και πήραμε τους 3 βαθμούς. Βέβαια θέλω να πω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια όχι μόνο στα δικά μου παιδιά, αλλά και της Μικρασιατικής, γιατί είδαμε ότι το παλεύαν μέχρι και το 92 που έλυσε το παιχνίδι. Μάλλον όχι, μέχρι το 96, συγγνώμη, γιατί κρατήθηκαν 6 λεπτά καθυστέρηση. Είδαμε ότι το παλεύαν τα παιδιά. Και πιστεύω ότι δύσκολα θα περνάνε οι ομάδες εδώ. Και εμείς δυσκολευτήκαμε σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο για να πάρουν αυτούς τους 3 βαθμούς. Το μάτς κρίθηκε εκεί που έγιναν τα 2 λεπτά αμυντικά και αναδράσα το σκορ και έγινε το 1-0-1-2. Πιστεύω ότι κρίθηκε στο ότι γρήγορα ισοφαρίσαμε και έτσι αναγκάσαμε τον αντίπαλο να μας υποδέχεται πολύ στην αμυνά του πάνω και μας έδινε χώρους για να αναπτυχθούμε. Και επειδή είμαστε, πιστεύω, πιο τεχνική ομάδα εμείς, αυτό μας βοήθησε. Γιατί οργανώναμε παιχνίδι και έπρεπε μετά πλέον να έχουμε το αποτέλεσμα. Να μπούμε δηλαδή στην περιοχή και να έχουμε το αποτέλεσμα. Πού στοχεύει φέτος ο ΑΕΤΟΥ? Το πρώτο πράγμα που στοχεύει κάθε ομάδα πιστεύω ότι είναι η παραμονή. Δυστυχώς είναι τέτοια τα οικονομικά δεδομένα που και εμείς αλλά και η δική σας ομάδα εδώ δύσκολα θα τα απεξέλθουμε οικονομικά. Και το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να παραμείνουμε στην κατηγορία. Χαίρομαι όμως και εγώ, αλλά και για τον δικό σας προπονητή, που χρησιμοποιούμε μικρά παιδιά, ντόπια παιδιά, γιατί και εμείς το ρόστερ μας αποτελείται από ντόπια παιδιά. Δεν θέλουμε να βασιστούμε σε ξένους, έξω από το νησί δηλαδή, γιατί αυτή είναι και η ουσία του τοπικού ποδοσφαίρου, έτσι. Πρέπει να αναπτυχθούν τα δικά μας παιδιά. Πρέπει να δοθούν ευκαιρίες στα δικά μας παιδιά. Και βλέπω με χαρά ότι και εμείς έχουμε αρκετούς μικρούς, δηλαδή έχουμε 8 άτομα στο ρόστερ που είναι κάτω των 20 ετών. Δηλαδή, στατιστικά να σας πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι στα 24,5. Πολύ καλό. Και εσείς βέβαια βλέπετε ότι έχετε μικρούς. Και αυτό είναι το καλό για εμάς τους προπονητές. Πέρα δηλαδή από το αποτέλεσμα που θέλουμε κάθε φορά να παίρνουμε, θέλουμε να βλέπουμε νέα παιδιά, νέο αίμα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εδώ από την παρουσία στοιχείου αυτό το τριήμερο, πώς σας φάνηκε? Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσουμε πραγματικά και τη διοίκηση, γιατί στάθηκε δίπλα, τη διοίκηση της Μικρασιατικής εννοώ, που στάθηκε δίπλα μας σε ό,τι θέλαμε, μας εξυπηρετήσαν τα παιδιά ό,τι θέλαμε, αλλά και στον προπονητή σας και στους παίκτες. Πέρα από το δυνατό παιχνίδι που έγινε μέσα, που είναι στα πλαίσια του 90 λεπτού, έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό και σίγουρα θα ανταποδώσουμε στο δικό μας σπίτι. Και αύριο έχουμε επιστροφή από τα Μεστά, πόσο ξέρω. Ξημερώματα θα φύγουμε τώρα τις 4 ώρα το πρωί. Δυστυχώς είναι το κακό αυτό των νησιών. Και εσείς θα δυσκολευτείτε όταν θα έρθετε, ας είμαστε δίπλα-δίπλα και εμείς. Και πόσο μάλλον βέβαια όταν όπως ταξιδέψατε την προηγούμενη φορά εσείς και πήγατε στην ΚΟ ή εμείς όταν θα πάμε στην ΚΟ. Και να υπολογίζουμε και τα παιχνίδια με τις ομάδες της Αθήνας, θα είναι Δευτέρες, από ό,τι βλέπω. Κάτι εκεί πάει το πράγμα. Εκεί γιατί από τα νησιά μας δεν έχει το Σάββατο να φύγουμε. Εάν φύγεις από την Παρασκευή και μείνεις με 2 βραδιές σε ξενοδοχεία, ήδη δεν υπάρχουν χρήματα σε αυτές τις ομάδες και παλεύουμε με νύχια και με δόντια για να παραμείνουμε οικονομικά. Δεν μπορείς να έχεις μεγαλύτερο προϋπολογισμό ή μεγαλύτερη δαπάνηση. Δυστυχώς, και εκεί πρέπει να κοιτάξει λίγο η πολιτεία αυτά τα σωματεία. Γιατί ήταν τη συμπεριοδική Ελλάδα στα σωματεία, μεγαλύτερες αποστάσεις που έχουν να πάνε στην Τρίτη Εθνική είναι 3 με 4 ώρες με το λεωφορείο. Αυτό. Δυστυχώς. Ευχαριστώ και πάλι.